Ήταν τα κτήματα των μουσουλμάνων Ελλήνων εκεί, οι οποίοι δεν είχαν ανάπτυξη και δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν και δεν επιτρεπόταν να τα αγοράσουν άλλοι. Υπήρχε μια πολιτική, ας πούμε, εξαγορασμού της γης τα τελευταία 6-7 χρόνια και μέσω μιας τουρκικής τράπεζας η οποία εγκαταστάθηκε, παίρνουν αφιδώς δάνεια και επανακτούν τη γη εκεί. Αυτός είναι ένας άλλος κίνδυνος πέραν του μορφωτικού εθνικού προβλήματος. Και πλειοδοτούν. Και πλειοδοτούν. Πάει ο Έλληνας και δίνει, τότε θυμάμαι, ναι. Είναι περισσότερα χρόνια, κύριε Καραγιάννη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Έτσι για να συμπληρώσω. Είναι από τότε που άνοιξε η είναι τράπεζα. Είναι περισσότερα χρόνια γιατί έχω τον πρόεδρο Γιώργου Λουξάντη, ο κύριο Κουρμουζέλη, ήταν συμφοιτητή μου και φίλο μου, μου έλεγε τον εξή κίνδυνο, τον τεράστιο. Ότι πάει ο Έλληνας, συμφωνούν για 20 εκατομμύρια δραχμές, ένα καλό ακίνητο, και πήγαινε ο Τούρκος με τουρκικά και έπαιρνε, έδινε 21. Έδινε ο Έλληνας 21, έδινε 21 μισό. Πλειοδοτούντες αγόραζαν ελληνική γη. Και ξέρετε, δεν είναι Αγγλία εδώ δυστυχώς. Η Αγγλία πουλάει δικαίωμα. Αγοράζεις για 100 χρόνια ένα σπίτι ή για 100 χρόνια ένα κάτι. Εδώ αγοράζεις ελληνική γη, ελληνική χώρα. Ελληνική, γεωγραφικά δηλαδή, γη, χώμα, αγοράζεις χώμα. Οι Τούρκοι αγοράζουν Ελλάδα. Όπως, αν και σιωπούν όλοι. Ένα παραλληλισμό απλώς, όπως έκαναν οι Εβραίοι στο Ισραήλ. Έτσι ξεκίνησαν, αγοράζαν τη γη και μετά εγκαταστάθηκαν. Έγινε συγχώνευση των εταιριών. Κύριε Κουριώτη, να αυτό και εσάς τώρα, να κλείσουμε τον κύκλο αυτόν πρώτο, τη Στράκη, θα περάσουμε στο θέμα του ενεργειακού πλούτου, ΑΟΣ κλπ. Υπάρχει μια άλλη ιστορία μεγάλη. Για εσάς, ποια είναι ο μεγαλύτερος.